Ελαστικά είναι η επαφή του αυτοκινήτου με το δρόμο. Κατά συνέπεια, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ασφάλειας στους δρόμους έχει να κάνει με αυτά. Η αλλαγή της εποχής από καλοκαίρι στο χειμώνα να απαιτεί σωστή επιλογή και αντικατάσταση των ελαστικών με ενδεδειγμένες προδιαγραφές, κυρίως για την ασφάλειά μας. Εν όψη του χειμώνα, όλα τα οχήματα χρειάζονται κάποια συντήρηση και προετοιμασία. Σίγουρα, από τις βασικότερες εργασίες που είναι απαραίτητες, είναι η αντικατάσταση των καλοκαιρινών ελαστικών με τα χειμωνιάτικα. Είμαστε σε μια χώρα, η μοναδική θα έλεγα, που είναι ηλιόλουστη τον περισσότερο καιρό. Γι' αυτό όταν ακούμε χειμερινά ελαστικά, γελάμε. Κι όμως, το χειμερινό ελαστικό είναι ένα διαφορετικό συγκρίσιμο με το καλοκαιρινό, το οποίο έχει πολύ μαλακιά γόμα, ευλίγιστη, με πολλά βαθιά κανάλια, ανοιχτά κανάλια, τριχοειδείς εγκοπές που μας καθιστά να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και πρόσφυση στον δρόμο. Ας προσέξουν λίγο οι οδηγοί να μπορέσουν να προμηθευτούν χειμερινά ελαστικά. Είναι το πρώτο πράγμα που μπορούν να δουν το χειμώνα στο αυτοκίνητό τους και μετά μπορούν να δουν την μπαταρία τους, τους υλοκαθαριστήρες τους, τα αντιψυκτικά τους στο ψυγείο και στο παγούρι των υλοκαθαριστήρων, στις πιτσιλίθρες. Αυτά νομίζω ότι μπορούν να δουν για πρώτη ματιά. Από εκεί και πέρα απευθύνονται στα εκάστοτε συνεργεία τους και προχωράμε καλά. Τώρα, το χειμερινό ελαστικό έγινε νόμος στη χώρα μας, όπως και σε όλη την Ευρώπη, μας παρέχει, είπαμε, ασφάλεια. Ο νομοθέτης το σκέφτηκε καλά, μας ζητάει χειμερινά ελαστικά ή 4 εποχών. Πώς το γνωρίζουμε? Από το πέλμα του βασικά και από το αλπικό σήμα που έχει στο πλαϊνό του. Μας ζητάει ακόμα να έχουμε ή χοινοκουβέρτες ή αλυσίδες. Οι αλυσίδες πρέπει να τις φέρουμε πάντα και τις χρησιμοποιούμε μόνο στο χιόνι, πουθενά άλλο. Η χοινοκουβέρτα επίσης πάνω στο χιόνι. Δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στον πάγο και στο ξερό το δρόμο. Σπάει, διαλύεται. Ποια εποχή ενδείκνεται για να γίνει η αλλαγή στα λάστιχα? Δηλαδή, ο νομοθέτης εδώ τώρα μας λέει από 1 Οκτωβρίου έως τέλος Απριλίου. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ακόμα, αλλά η νομοθεσία είναι αυτή. Πιθανόν πιστεύω ότι θα δουλέψει περιφερειακά. Η περιφέρεια θα μας ανακοινώσει πώς και πότε. Έτσι πιστεύω εγώ βασικά. Θα το δούμε σε βάθος χρόνου αυτό. Το κόστος είναι ακριβό και κάθε πότε μπορεί κάποιος να αλλάζει τα χειμερινά του λάστιχα? Το κόστος δεν είναι πολύ ακριβό. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα καλοκαιρινό ελαστικό το χειμώνα είναι κίνδυνος μεγάλος, δεν έχει καλή πρόσφυση γιατί δουλεύει καλά μέχρι 7 βαθμούς Κελσίου. Το χειμώνα όταν τρέχουμε 100 και πάμε να φρενάρουμε σε παγωμένο δρόμο, όχι στεγνό όμως, να έχει κρύο έξω, κάτω από το μηδέν, με 100 χιλιόμετρα σταματάει το αυτοκίνητο όμως στα 72 με 75 μέτρα. Εν αντιθέσει με το χειμερινό, το οποίο θα μας σταματήσει στα 25 με 27. Οπότε, εάν φοράει κάποιος οδηγός τα καλοκαιρινά του και λέει εγώ την έβγαλα και πέρυσι έτσι, δεν με ενδιαφέρει, έχω και τις αλυσίδες μου, είναι μεγάλο λάθος. Γιατί εάν γίνει μια ζημία, παναφρενάρει ή χτύπησε μια λακκούβα ή σε ένα σαμαράκι, τότε θα προκαλέσει ατύχημα.
Δεν θέλουμε να πάθει αυτός τίποτα, ούτε το όχημά του, αλλά πιθανόν όμως θα γλιστρήσει και θα το πάθει. Τότε η ασφάλειά του δεν θα αναγνωρίσει τίποτα και πρέπει όλα αυτά να τα πληρώσει από την τσέπη του. Ακόμα και ένα άλλο αυτοκίνητο να τον χτυπήσει και φέρει αυτός και αυτός καλοκαιρινά ελαστικά, πάλι οι ασφάλειες δεν αναγνωρίζουν τίποτα. Άρα είναι απαραίτητο. Άρα είναι απαραίτητο και βάσει νομοθεσίας. Το κόστος, βέβαια έχουν ανέβει όλα, είναι ανάλογα με τη διάσταση που φοράει και τη μάρκα που θα μας ζητήσει. Εκεί το λέμε την τιμή. Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι συγκρίσει με το καλοκαιρινό, το χειμερινό είναι 5 με 10 ευρώ πιο ακριβό.